όπου για πρώτη φορά το σωματείο μας έχει ένα πρόσωπο το καθήλυνα αρμόδιο, καθότι όπως γνωρίζετε είναι και πρώην υπουργός οικονομικών, για θέματα που άπτονται του κλάδου μας και που θα δούμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βεζιρόπουλο που βρίσκεται εδώ και θα του δώσω αμέσως το λόγο, διότι όπως καταλαβαίνετε, η χρόνια είναι περιορισμένη. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Σε ευχαριστώ. Σε όλους, δυστυχώς αλλιώς ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτή η εκδήλωση σήμερα, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, αλλά λόγω του τραγικού δυστυχήματος ανοιχτά της Φύλου που χάθηκαν τόσες αθώες ζωές, προγραμματισμένη μου εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη, στην ΤΕΦΚΟ Ζάνης, ως κεντρικός ομιλητής εκεί, ακυρώθηκε και έγινε σήμερα και είναι 7 η ώρα. Και καταλαβαίνετε ότι 6 η ώρα να είσαι εδώ και 7 η ώρα να είσαι στην Κοζάνη είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν ήθελα να ακυρώσω την εκδήλωση σήμερα, έπρεπε να σας δω οπωσδήποτε, γιατί και ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα προηγούμενα 4 χρόνια κάνουμε πάρα πολλά αρκετά για τον κλάδο του χώρου της εστίασης. Θα τα πούμε λίγο επιγραμματικά, γιατί ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Αλλιώς το είχα προγραμματίσει, να είμαι εδώ πέρα να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις όπως κάνω πάντα. Συμμετείχα, φίλε Πρόεδρε, σε εκδηλώσεις που κάνετε, σε γενικές συνελεύσεις του κλάδου, πανελλαδικές. Σας έχω δει στο γραφείο μου αρκετές φορές και έτσι είχα προγραμματισμένο να το κάνω. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα κάποια φορά έτσι τα αλλάζει η ίδια η ζωή. Θέλω να σε ευχαριστήσω, φίλε Πρόεδρε, για την τιμητική αυτή πρόσκληση στην Γενική σας Συνέλευση. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή αποδέχτηκα την πρόσκληση του Σωματείου Ιδιοκτών Καφετεριών, Κέντρο Διασκέδασης και Ψυχαγωγιών Βέρειας, ψυχαγωγής δηλαδή, προκειμένου να παρευρεθώ στην Γενική σας Συνέλευση. Άλλωστε, με τους ανθρώπους του κλάδου σε εστία, στην τετραετία που ολοκληρώθηκε, είχαμε μια στενή επικοδομητική, όπως είπα προηγουμένως, αποδοτική και κυρίως ειλικρινή συνεργασία. Η συνεργασία αυτή πρώτον μεταφράστηκε σε ουσιαστικές θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις που διενεργήθηκε κατόπιν διαβούλευσης και σχετικής επικοινωνίας με τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου της εστίασης. Δεύτερον, αποτυπώθηκε στις ουσιαστικές μας παρεμβάσεις για τη στήριξη του κλάδου της εστίασης στην περίοδο της πανδημίας και φυσικά τρίτον, εκφράστηκε με τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που αποτέλεσαν μία από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έγιναν πράξη. Από το βήμα της σημερινής Γενικής σας Συνέλευσης θέλω να καταθέσω μία ακόμη δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Πέρα από τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλους μέχρι το 2027, θέλω να γνωρίζω ότι παραμένουμε σταθερά δεσμευμένοι στη μείωση, στην πολιτική της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Όπως έχει αναφέρει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όποτε προκύπτει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, αυτό θα αξιοποιείται στην κατεύθυνση μείωση των φόρων. Παράλληλα, δεσμευόμαστε για τη διευκόλυνση με κάθε τρόπο τη άσκηση οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα. Επειδή οφείλουμε να λογοδοτούμε σε όλου εσά για ό,τι κάνουμε κατά τη διάρκεια τη πρώτη τετραετία διακυβέρνηση τη χώρα, θα αναφερθώ συνοπτικά σε μια σειρά παρεμβάσεων τη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κατεύθυνση τη στήριξη του κλάδου τη εστίαση. Εσείς είστε αυτοί που κρίνετε την αξιοπιστία καθώς και την αποτελεσματικότητα όσων διεκδικούν την ψήφο σας. Τι κάναμε λοιπόν τα 4 τελευταία χρόνια. Μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις από το 28% στο 22%. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες σε μόνιμη βάση από το 100% στο 80%. Μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα μερίσματα από το 10% στο 5%. Προσαυξήσαμε την έκπτωση για δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις. Μειώσαμε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στο 9% και για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, αντί του 22% που ίσχυε για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Επαναφέραμε στο 55% την προκαταβολή φόρου από το 100% που οδήγησε η προηγούμενη κυβέρνηση από άσκηση επιχειρηματικές δεξιότητες για φυσικά πρόσωπα σε μόνιμη βάση την προκαταβολή φόρου. Απαλλάξαμε από την ειδική σφορά αλληλεγγύης
για τα έτη 2020 έως 2022 με σημαντικό όφελος για το κλάδο της εστίασης, υπενθυμίζω ότι από 1η του 2023 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης καταργήθηκε για όλους. Απαλλάξαμε την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτιδεύματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, με ετήσια καθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ, που θα αυξάνουν το μέσο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά ελάχιστο διάστημα 3 μηνών σε ένα έτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, θέσαμε ως προτεραιότητα ταυτόχρονα με τα περιοριστικά μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη στήριξη των επιχειρήσεων αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Η προτεραιότητα αυτή εκφράστηκε με τη διάθεση άνω των 43 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας μέσω έμπρακτων μέτρων στήριξης, από τα οποία σαφώς και επωφελήθηκε σημαντικά και ο κλάδος της εστίασης. Ειδικότερα με βάση τα ποσοτικά στοιχεία προκύπτουν τα εξής για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, μια που είμαστε εδώ στην Γενική Συνέλευση του συγκεκριμένου κλάδου. Πρώτον, 70.671 επιχειρήσεις έλαβαν 1.156.000.000 ευρώ μέσω των 7 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Δηλαδή, από την επιστρεπτέα προκαταβολή που πήραν οι επιχειρήσεις της χώρας, 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ, το 1.156.000.000 ευρώ πήγαν στις 70.000 επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης. Και ξέρουμε ότι αυτό, ένα μέρος, το μεγαλύτερο ποσό, τελικά δεν είναι επιστρεπτέο. Ειδικά στη Δημαρχία, το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε από τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ανέρχεται σε 67 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, μέσα από το πρόγραμμα επιδότησης φαγίων δαπανών, 10.000 επιχειρήσεις εστίασης έλαβαν συνολικά 74 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση φορολογικών οφειλών και τα 48,5 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Τρίτον, χορηγήθηκαν αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και αυξημένες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για εργαζόμενους και επαγγελματίες στην εστίαση. Κοντά στο 13%, το οποίο όπως γνωρίζουμε έχει παράταση έως 31%, εάν υπάρχει κάποια διάθεση να συνεχιστεί αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο κλάδος της εστίασης, παρόλο που όπως το λέτε και εσείς ενισχύθηκε αρκετά, συνεχίζει και τραβάει κουμπί, διότι το ενεργειακό κόστος και τα λειτουργικά έξοδα, όπως και από ό,τι πληροφορούμαστε, θα υπάρχει και νέα αύξηση στα εμπνευματόδηποτα, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε υγιείς ή τουλάχιστον να μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι. Επίσης, θα ήθελα να πούμε και στους συναδέλφους όσον αφορά τις ταμιακές μηχανές που θα συνδεθούν με τα POS, πώς θα λειτουργήσει αυτό, τι θα γίνει με το ΦΠΑ που ακούγεται ότι από 3 μήνες θα μπορούμε να το αποδίδουμε ανά μήνα. Και κάτι πολύ σημαντικό που είπε ένας συνάδελφος και μου το μετέφερε, ότι υπάρχει μια αυστηρότητα όσον αφορά τους ελέγχους από το Σώμα Δίωξης Πονοδικού Εγκλήματος όταν επισκέπτονται τα καταστήματά μας, ακόμα και όταν σε ένα μαγαζί το οποίο καλή ώρα είναι εδώ 70-80 άτομα δεν βρεθεί μια απόδειξη που δεν έχει κοπεί, είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να ενημερώσετε και εσείς ως ελεγχτές, ότι δεν πρέπει να εξαντλούν την αυστηρότητα, γιατί υπάρχει και το ανθρώπινο λάθος. Αυτά δεν τα λέμε γιατί είμαστε επέτες ή γιατί ζητάμε κάτι παράλογο, είναι κάτι το οποίο ο κλάδος αυτός είναι παθογένειες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ και αν κάποιος συνάδελφος έχει κάτι και θέλει να πει τον κύριο Υπουργό, μπορεί να μου το στείλει να το μεταφέρω εγώ αν δεν θέλει να το πει. Να ξεκινήσουμε λίγο, πρόεδρε, λίγο με το ΦΠΑ στο αν θα συνεχιστεί αυτό το μέτρο. Από το 13% τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησαν τα μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ένα από αυτά ήταν η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, στα μη αλκοολούχα ποτά και στον καφέ από το 24% στο 13%. Και από τις 1 Ιουνίου του 2020 μέχρι τώρα πήρε παρατάσεις 3-4 φορές μέχρι 31/12/23. Το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί ποια μέτρα από αυτά θα μονιμοποιηθούν, όπως οι μεταφορές προσώπων, το τουριστικό πακέτο κλπ. Κάποια άλλα μέτρα που πήγαν ταυτόχρονα, τα γυμναστήρια κλπ. Άρα αυτό θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
ό,τι είναι δεσμευτικό για μας, σας το έχω πει προηγουμένως, το τέλος επιτιδεύματος, τα τεκμήρια διαβίωσης και ό,τι άλλο προανέφερα, όλα τα άλλα θα καθίσουμε κάτω την επόμενη μέρα όπως κάνουμε πάντα, όπως κάναμε με όλους τους θεσμικούς φορείς σε όλη τη χώρα, έτσι θα κάνουμε και σε εσάς. Θα καθίσουμε πάλι σε επιτροπές και θα δούμε ποια από αυτά μπορούν να υλοποιηθούν την επόμενη μέρα και ποια όχι. Απλώς πρώτα πρέπει να γίνουν οι εκλογές στις 25 Ιουνίου. Πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, μια ισχυρή αυτοδυναμία στον Πρωθυπουργό στον κ. Μητσοτάκη, για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα και να υλοποιήσουμε όλα αυτά που σας ανέφερα. Τώρα το άλλο για τις ταμιακές μηχανές, όλα αυτά τα δούμε. Να ξέρετε ότι τα μαϊτάτα, τα ηλεκτρονικά βιβλία ξεκίνησαν υποχρεωτικά εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Ποτέ δεν υπήρξαν μέτρα χρηματικές κυρώσεις και διοικητικές κυρώσεις. Είναι το πρώτο γενιό, η πρώτη γενιά φορολογική μεταρρύθμιση μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί στο κλάδο ήμουν χρόνια και ήξερα τι γινόταν, που δεν έχει χρηματικές και διοικητικές κυρώσεις. Την αγκάλιασε ο κλάδος ο επιχειρηματικός. Χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν μπει στα μαϊντάτα, στα ηλεκτρονικά βιβλία, έχουν εκδοθεί δισεκατομμύρια τιμολόγια με αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, χωρίς να υπάρχουν διοικητικές και χρηματικές κυρώσεις, επαναλαμβάνω.